Λοιπόν, χαίρετε. Είναι Κυριακή, είναι 15 του Μάρτη, είναι η μέρα που θα κάναμε το σεμινάριο μας στην Αθήνα, θυμάστε που θα κάναμε το σεμινάριο μας σήμερα από τις 3 μέχρι 7 το απόγευμα και το οποίο έχουμε αναβάλει, δεν έχουμε ακυρώσει, έχουμε αναβάλει και αυτή την Κυριακή, μετά που σας τρόμαξα λίγο χθε το βράδυ βγάζοντας εκείνο το έκτακτο βλόκ με τον Ιώμου στις 1 το πρωί, για τη γραμμή 1420 στην Κύπρο και το φίλο του οποίος τηλεφωνούσε με συμπτώματα και δεν, δεν είχε ανταπόκριση στο να τον εξετάσουν κλπ. Σήμερα είπα να κάνω ένα καθησικαστικό vlog και αυτό, έχω αυτό το φλιτζάνι που μου έχει κάνει δώρο μια φίλη που έχει πάνω τα αρχικά μου, θέκλα και λέει τα αρχικά το όνομα του ονόματος μου στα αγγλικά thankful, δηλαδή ευγνώμων, enthusiastic, ενθουσιώδης, kind, καλοσυνάτη, loud, δυνατή authentic, αυθεντική. Ελπίζω να είμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να γελάσουμε, δείτε λίγο καλά το μακιγιά μου. δείτε πώ έχω γίνει σαν τη μαϊμούνα. Σαν τη μαϊμού. Τώρα σα βάλω τα φώτα τα σωστά, γιατί έβαλα τα φώτα τα ψυχρά τώρα, για να φωτιστεί, <laughs> να μην φαίνεται η βλακεία που έχω κάνει. Αλλά θα σα τα βάλω τα κορονικά, να σα διασκεδάσω, γιατί τώρα που είμαστε εδώ στην καραντίνα, πρέπει να διασκεδάζουμε κιόλα. Και μετά θα πούμε σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε πως έχω κυτρινήσει όλη την περιοχή του παπατιού. Σαν να φοράω μια κίτρινη μάσκα, γιατί είμαι παλαβή. Είμαι χαζή. Και τα κάνω όλα γρήγορα. Και όταν τα κάνει όλα γρήγορα, θα τη φας. Να, έχω κάνει υπερβολέ. Αν προσέξατε και στο χθεσινό το βλόγο, το έκτακτο που είχα κάνει, ε, όχι αυτό που κάνα το βράδυ με τον Λάζαρο εδώ πάλι στον καναπέκη, ήμουν άβαθι και είδατε την πραγματική κατάσταση του προσώπου μου. Είχα κάνει άλλε υπερβολέ. Γιατί, επειδή την Πέμπτη, που ήταν η τελευταία μέρα που κυκλοφορούσα, ελευθέρω, πήγα στο Μολ στη Λευκοσία, πήγα στα καλλιντικά Τα Νίξ και πήρα αυτή την παλέτα, η οποία λέει Professional Makeup. Είναι Make-up για επαγγελματίε. Και πήγα εγώ η Παλαδή που δεν είμαι επαγγελματία και το πήρα. Και λέει είναι highlighting, highlighting contour pro palette. Είναι για επαγγελματίε. Πάλι εγώ το βλέπω επαγγελματίε, το παίρνω. Palette professionnel pour illuminer and accentuer. Λοιπόν, εγώ είπα την πύρα αυτή. Και όταν σα έκανα χθε <laughs> το πρώτο το vlog, το έκτακτο αυτού φορούσα εκείνη την μπλούζα που είχα πάρει από τη Mirror Mirror με τα ωραία χρώματα την, την Είχε, είχε, γεωμετρικά σχήματα εκείνη η μπλούζα. Τώρα φοράω μια άλλη από τη Μυρομύρο, η οποία είναι από τη, από τη, χειμερινή παραλαβή. Αυτή είναι την ωραία που έχει το. Αυτό το σήμα, τι είναι αυτό, Μέδουσα, είναι ήλιο, είναι αυτή που είχα φορέσει όταν ήμουν καλεσμένη στο Λούι. Λοιπόν, κάτσετε να διορθώσω τα φώτα, για να τι. Επειδή έχω απέναντι μου την οθόνη και βλέπω την κατάστασή μου, είμαι και λίγο control freak, με ενοχλεί. Φυσικά δεν με ενοχλεί να βγει το βίντεο έτσι, γιατί θέλω να γελάσετε. Να γελάσετε με τι υπερβολέ μου. Και με το ότι χωρίς να ξέρω καλά δοκιμάζω και πειραματίζομαι σε πράγματα την ώρα που έχω δοκιμασμένα άλλα πράγματα που δουλεύουν γιατί να κάτσω στα βραστά μου που έχω δοκιμάσει πώς να φτιάχνω ένα ευπρεπές μακιγιάς γιατί σε καμία περίπτωση δεν κάνω εγώ επαγγελματικό μακιγιάς γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματική μακιγιάς τι λέω. Δεν είμαι επαγγελματίας μακηγές και επίσης δεν ασχολούμαι πολύ καιρό με το μακηγιά. Σε ένα χρόνο έχει, τι λέω, ε, δεκαμήνου. 7-8 μήνε έχει. Ναι. Ε, από τον Αύγουστο. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νιόβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φεβράρη. Μ' άρεσε. 7 μήνε νιοβρη δεκεμβρη γεναρη φεβραρη μ 7 μηνε εχει που έχω αρχίσει να βαφούμε μόνοι μου. Προηγουμένω <laughs> <laughs> δεν βαφόμουν καθόλου. Οπότε εντελώ ερασιτεχνικά. Και χθε παίζοντα έβαλα πολύ, έβαλα από αυτά τα σκούρα τα που είναι για το contouring, έβαλα πολύ, είχα βάλει εδώ πέρα έτσι ένα πολύ σκούρο χρώμα που φαινόμουν, δεν ξέρω εγώ σαν τι είχα να είχα πάθει και σήμερα το παράκανα με αυτή τη πούδρα μπανάνα. Αυτή μου είπαν και καλό τη βάζει κάτω από το μάτι για να φωτίζει, αλλά εγώ έβαλα αυτή την μπανάνα, έβαλα πάρα πολύ, πάρα πολύ και έχω γίνει σαν μαϊμού, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω το vlog να γελάζετε μαζί μου. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Άμα μπείτε και να δείτε και τα. Το... Α, δεν μπορείτε να μπείτε. Στο Finsta τη κόρη μου. Finsta είναι το. Α, ο λογαριασμό στο Instagram που είναι για πλάκα και είναι μόνο η κολλητή σου φίλη. Και με έχει η κόρη μου στο Finsta και όλη την ώρα βάζει τι φωτογραφίε μου που τη τηλεφωνώ, κλείσει και τη λέω πώ να βάλω το μάσκαρα, πώ να βάλω το ένα, πώ να βάλω το άλλο. Και εγώ τώρα που είμαι στα 45 και για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω αρχίσει να βάφομαι, σπάζει την πλάκα τη. Λοιπόν, γιατί κάνω αυτό το vlog, Αρχικά θέλω να πω ότι σας σκέφτομαι όλους πάρα πολύ, με πολύ αγάπη. Διάβαζα μερικά σχόλια από το πρωί, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα. Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω σε ζωντανή μετάδοση, ούτως ώστε να είμαι εκεί εκείνη την ώρα και να απαντάω στα σχόλιά σας. Θα, δηλαδή, θα το βάλω ως πρεμιέρα. Ε, δεν μπορώ να κάνω ε, ζωντανή μετάδοση εδώ γιατί δεν το σηκώνει το δίχτυο. Το έχουμε δοκιμάσει ξανά και υπήρχαν διακοπέ, δεν ήταν καλό ο ήχο, δεν ήταν καλή εικόνα. Οπότε για να μην σα ταλαιπωρώ το βίντεο σκοπό τώρα το βίντεο. Θα το ανεβάσω σε, θα το ανεβάσω πρώτα απόρριτο και θα το κάνω δημοσίευση ω πρεμιέρα. ούτως ώστε τώρα εσείς που το βλέπετε, είναι πρεμιέρα και είμαι και εγώ από κάτω στα σχόλια στη ζωντανή συζήτηση, στο live chat και συνομιλώ μαζί σας. Λοιπόν. Καταρχά, κάποιοι από εσά είστε σε διαμερίσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει αυτοπεριορισμό στα διαμερίσματα. Έχουμε ζήσει κι εμεί σχεδόν μια δεκαετία σε διαμέρισμα. Το οποίο διαμέρισμα είχε τα καλά του με την έννοια του ότι ήταν μικρή βεράντα, αλλά είχε βεράντα. Ήταν σαν ρετυρέ, δηλαδή δεν είχαμε στον όροφο το δικό μας Γείτονε, ενώ ήμασταν μόνο εμεί. Φυσικά ήταν ενωμένο με τη διπλανή πολυκατοικία που είχαμε μεσοτυχία και ακούγαμε του γείτονε από δίπλα. Αλλά εντάξει, στο δικό μα τον όρφο ήμασταν μόνο εμεί έτσι όπω ήταν. Ε, και είναι δύσκολο να είσαι στο διαμέρισμα. Ε, όσο αισιόδοξο χαρακτήρα και να είσαι, όση καλή όρεξη και να έχει και ειδικά άμα ξέρει ότι είσαι και κλειδωμένο και για το κάνει για, για λόγους υγείας, σε ενοχλεί. Είναι αλήθεια ότι σε ενοχλεί. Έβαλα μια φωτογραφία χθε στην κοινότητα που ήμασταν στην αυλή με τον άνδρα μου και είμαστε και με τον γιο μου, αλλά γιος μου δεν δεχόταν να βγει φωτογραφία. Μετά βγήκε και ολόκληρο vlog Τέλο πάντων, καλά να πάθει. Εγώ του είπα: Θα σε βγάλω στο κανάλι, μου δεν με βγάλει, με βγάλει. Μετά, όταν ευρίασε με το φίλο, του βγήκε. Λοιπόν, βγήκα στην αυλή και χθε και σήμερα έτσι για λίγη ώρα, ενώ συνήθω δεν βγαίνω καν στην αυλή. Ε, λόγω του ότι έχω πάρα πολλέ ασχολίε και άμα είναι θα βγω από το σπίτι, θα πάω περπάτημα και θα επιστρέψω, δεν θα βγω να καθίσω στην αυλή. Αυτό εννοώ. Όμω, όντω, όσοι είμαστε στην εξοχή, όσοι είμαστε σε μονοκατοικίε που υπάρχουν έστω και λίγη αυλή, είναι καλύτερη η συνθήκη για μα από εκείνου που δεν είναι σε αυλή. Είπα χθε το βράδυ μίλησα τελικά με τον Δ. Γιάννη του Μαμελετζή. Σα είπα, είναι ένα φίλο μου ο οποίο εργάζεται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για την Πρόληψη Πανδημιών. Έχει ασχοληθεί και ασχολείται πάρα πολύ με την έρευνα και την προώθηση των φαρμάκων για πρόληψη του HIV το, ειδικά για το PREP, είναι υπεύθυνο για το PREP σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι στη Σρι ο Γιάννη. Μιλήσαμε από το WhatsApp κάμια ώρα περίπου, είχαμε καιρό να τα πούμε. Ε, και συζήτησα κάποιε ανησυχίε μου μαζί του. Ο Γιάννη ανησυχεί πάρα πολύ. Μην τυχόν η Ελλάδα και η Κύπρος ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία η Ιταλία υποτίμησε πάρα πολύ τη δύναμη της επιδημίας του κορονοϊού που προκάλει την ασθένεια COVID-19 και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται όλοι σχεδόν υπό περιορισμό στα σπίτια τους. Του μίλησα και για τους γονείς μας που είναι ο μεγάλη ηλικία. Νομίζω ότι οι... όλοι μας έχουμε ευθύνη να καταφέρουμε να πείσουμε τους γονεί μα που είναι άνω των 60 ετών και όσους ανθρώπους έχουν ευάλωτη υγεία να καθίσουν σπίτι να κάνουν ε, καραντίνα οικειοθελώς χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι έχουν κολλήσει κάτι, έχουμε κολλήσει εμείς κάτι, για να προσέξουμε, για να έχουμε. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μια συνθήκη και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου ε, έχουμε τον ιό στις χώρες μας, έχει έρθει ο κορονοϊός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα γιατί υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα και δεν γνωρίζουμε πόσοι από εμάς είτε έχουμε πάρει τον ιό και δεν νοσούμε, αλλά τον μεταφέρουμε, είτε έχουμε πάρει τον ιό και ακόμη να νοσήσουμε. Υπολογίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Για να είμαι, για να είμαι ρεαλιστική, δεν μπορώ να ξέρω. Ε, φανταστείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγει ήδη δυο δημόσια πρόσωπα, εξ όσο γνωρίζω, δύο τηλεοπτικές παρουσιάστρες οι οποίες είπαν ότι έχουν βρεθεί θετικές στον κορονοϊό. Η μία μάλιστα, παρακολουθούσα τώρα τις δηλώσεις της σε ένα τηλεοπτικό δελτίο, η μία μάλιστα είπε ότι έχει ήπια συμπτώματα, η κυρία Μπόμπα είπε ότι είχε δέκατα τις πρώτες μέρες, είπε ότι μετά είχε ψηλότερο πυρετό είναι περιορισμένη στο σπίτι, προσπαθεί να είναι σε διαφορετικό δωμάτιο από τον άντρα τη κλπ. κλπ. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι εφόσον ζει το ίδιο νοικοκυριό, αν είναι να κολλήσει, θα κολλήσει. Ε, είναι πολύ μυστήριο το μυστήριο με την έννοια του ανεξερεύνητου το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δύσκολα προσβάλλονται από ασθένειε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσβάλλονται ευκολότερα από ιού μικρόβια και ασθένειε και αυτοί που προσβάλλονται ευκολότερα συνήθω έχουν και χαμηλότερο νοσοπιτικό σύστημα και είναι πιο επικίνδυνο για αυτού να νοσήσουν. Λοιπόν, ο Γιάννη, χθε που μιλούσαμε με μελεττή, ο δόκτωρ Γιάννη Μαμελεττή, μου είπε ότι οι άνθρωποι άνω των 60 και αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα υγεία, όπω ίσω είναι εξαρτωμένο διαβίτη, όπω καρδιαγκιακά νοσήματα, αυτοί που έχουν ψηλή πίεση υπέρσταση και αυτοί που έχουν προβλήματα με άσθημα και γενικά έχουν επιβαρημένο αναπνευστικό σύστημα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση εάν νοσήσουν να νοσήσουν σοβαρά. Και τι σημαίνει αυτό, όταν κάποιο νοσήσει σοβαρά πρέπει να ενταχθεί σε μονάδα εντατική θεραπεία. Αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε πολύ λίγες μονάδες εντατικής θεραπείας και πολύ λίγες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε, εμείς που είμαστε υγιείς, εμείς που είμαστε σε μια ηλικία που αν το περάσουμε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το περάσουμε χωρίς κίνδυνο της ζωής μας. Οφείλουμε να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους. Αυτή η προσπάθεια για αναχέτηση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 είναι προσπάθεια που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ ως άνθρωπος που έχω μία μέση νοημοσύνη, είναι προσπάθεια η οποία εναπόκειται πλέον σε εμά τους ιδίους. Έχουμε δει τη πράξη ότι τα συστήματα υγείας και της Ελλάδος και της Κύπρου και της Αγγλίας και της Ιταλίας και δεν ξέρω και σε πόσες άλλες χώρες γιατί όταν μιλάμε για πανδημία που έχει, τυρίξει, έχει κηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν δύο-τρεις μέρες έχει κηρύξει την κατάσταση πανδημία, όταν μιλάμε για πανδημία σημαίνει ότι κινδυνεύει ολόκληρος ο πλανήτης. Λοιπόν, έχουμε δει ότι τα συστήματα υγείας μας δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για μια τέτοια συνθήκη. Η προηγούμενη φορά που υπήρξε μια πανδημία αναλόγου μεγέθους ήταν το 1918-1919 με την Ισπανική γρήπη. Φυσικά, ο ιός της Ισπανικής γρήπης, μπείτε παρακολουθήστε ιστορικά ντοκιμαντέρ για αυτό, ήταν πολύ πιο σοβαρός και πολύ πιο επικίνδυνος και πολύ πιο θανατηφόρος από τον κορονοϊό που προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω θα εφησυχαστούμε και πω έχουμε για πετάξιμο και πω έχουμε για χάσιμο του ανθρώπου που είναι μεγαλύτερη ηλικία και του ανθρώπου που έχουν προβλήματα υγεία. Ένα έχω να σα πω. Εάν έχουμε καταφέρει εμεί που έχουμε πολύ δύσκολου ηλικιωμένου να του πείσουμε να καθίσουν στο σπίτι, μπορείτε και εσεί. Και όταν λέω πολύ δύσκολου ηλικιωμένου, Καταλαβαίνετε, οι γονεί μα, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, έχουν δυναμικότητα, έχουν τις απόψεις τους, δεν επηρεάζονται εύκολα. Εμείς κάναμε family intervention χθε το βράδυ, αυτό ονομάζεται οικογενειακή παρέμβαση, με τηλεδιάσκεψη εννοείται, δηλαδή είχαμε ανοιχτή ακρόαση τηλεφώνημα όλη την οικογένεια. Και πείσαμε τους γονείς μας να παραμείνουν στο σπίτι και να μην βγαίνουν από το σπίτι, επειδή και οι δύο είναι σε επικίνδυνη ομάδα. Και οι δύο είναι άνω των 70 και οι δύο έχουν χρόνια νοσήματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα. Μάλιασε η γλώσσα μας, έχει μέρες που το προσπαθούμε και το, και το πετύχαμε. Να τους πείσουμε ότι οφείλουν χωρί να είναι άρρωστοι, χωρί να έχουν κάποιο σύμπτωμα, ότι οφείλουν να περιοριστούν στο σπίτι, να πηγαίνει ο αδερφό μου που είναι στην ίδια πόλη με αυτού, να του αφήνει έξω στη βεράντα τα ψώνια, να τα παίρνουν και να καθίσουν σπίτι για να προστατεύσουν του εαυτού του, γιατί μα είναι πολύτιμη. Και όχι μόνο σε εμά οι γονεί μου είναι πολύτιμοι, είναι πολύτιμη ειδικά ο πατέρα μου σε πολλού άλλου ανθρώπου. Θύμωσα πάρα πολύ λίγο και του είπα από τη στιγμή που δεν σε νοιάζει για μα. Μου λέει, Μα δεν σημαίνει ότι δεν σε με, νοιάζει για εσά. Του λέω, Πρέπει να σκεφτεί όλου αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ε, περιμένουν από εσένα πνευματική στήριξη, τι θα γίνει αν εσύ νοσήσει. Γιατί αν ο πατέρα μου νοσήσει, που εύχομαι να μην νοσήσει, με την εγχείρηση ανοιχτή καρδιά που έκανε το 2014 που κόντεψε να πεθάνει με την οξία νεφρική ανεπάρκεια, εάν νοσήσει, είναι πάρα πολύ πιθανό να, χρυσια... να χρειαστεί και είναι πάρα πολύ πιθανό να κινδυνεύσει. Το ίδιο και η μητέρα. Και η μητέρα μου έχει σοβαρά θέματα υγεία χρόνια και είναι και. πιο μεγάλη από τον πατέρα μου. Λοιπόν, αν τα καταφέραμε εμεί, τα καταφέραμε χθε, με πάρα και ο αδερφό μου και εγώ και τα παιδιά μου και ο άντρα μου, του καθίσαμε κάτω δια τηλεάδια και του πείσαμε να μην κυκλοφορούν εκτό σπιτιού. Πάρα πολύ βασικό. Να πείσουμε τους ηλικιωμένους γονεί μα, του ηλικιωμένου συγγενεί μα τα άτομα της οικογένειας μας, τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, να αυτοπεριοριστούν. Γιατί έτσι όπως είναι η συνθήκη, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να μην υπάρχουν αρκετά τεστ και Κύπρο και Ελλάδα για να μπορέσει κάποιος να εξεταστεί. Μου γράφατε σήμερα στα σχόλια ότι το τεστ ιδιωτικό, στον ιδιωτικό τομέα στοιχίζει 300 ευρώ να το κάνει κάποιο στην Αθήνα. Συγγνώμη, έχει πολλούς ανθρώπους που έχουν 300 ευρώ για τον ένα, για τον άλλο, 300 επί 4, αν είναι τε, μια τετραμελής οικογένεια, δώσου 1200 ευρώ για να κάνουν το τεστ. Και δεν ξέρω και τι είδους τεστ είναι αυτό. Αν είναι το ίδιο τεστ με αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία, από ό,τι έχω ακούσει. Ε, 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 από ό,τι από έχω ακούσει. Ε, στοιχίζει χονδρικά το τεστ για να το αγοράσει ένα εθνικό σύστημα για 40 ευρώ το κομμάτι. Δεν ξέρω στον ιδιωτικό τομέα πόσο το αγοράζουν και το αγοράζουν ένα-ένα κλπ. Αλλά τα 300 ευρώ έχει οικογένειε που δεν έχουν 300 ευρώ να βγάλουν το μήνα. Όχι 300 ευρώ να πάνε στο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα είδατε χθε με το βραδινό vlog ότι Αξιολογούνται τα περιστατικά και αν κάποιος είναι σε νεαρή ηλικία και δεν έχει χρόνια νοσήματα δεν τον εξετάζουν καν, οπότε οφείλουμε εμείς να προστατεύσουμε αυτούς και αλλούς. Και τώρα θα σας διαβάσω ένα email που ήρθε από μια φίλη του καναλιού. Ήρθε σήμερα το μεσημέρι, πριν δύο ώρες δηλαδή. Αγαπημένη Θέκλα, ανήκω και εγώ στους ακόλουθους του πολύτιμου έργου σου. Έχω λάβει μεγάλη στήριξη και με έχει εμπνεύσει να προσπαθήσω να βρω το σημείο εκροή των δικών μου λαθεμένων αντιλήψεων και συνεπώ κινήσεων. Ο λόγος που σου γράφω όμω δεν αφορά τι προσωπικέ μου συναισθηματικέ δυσκολίε. Αφορά το χειρισμό των συνανθρώπων μα στη μεγάλη κρίση της πανδημία. Είμαι μια γυναίκα 43 ετών, κάτοικο εξωτερικού και ανήκω στι ευπαθεί ομάδε. Στι ευπαθεί ομάδε μπορεί να ανήκει και ένα άνθρωπο 20 ετών, και ένα άνθρωπο 25 ετών, και ένα άνθρωπο 30 ετών. Δεν είναι μόνο όσοι είναι πάνω από 60 ετών που ανήκουν στι ευπαθεί ομάδε. Στη χώρα που ζω, δυστυχώ, η ευμάρεια και η έλλειψη προγενέστερων ουσιαστικών προβλημάτων στου κατοίκου τη έφερε ω αποτέλεσμα την ολιγορία πολιτών και πολιτεία στην πρόληψη και αντιμετώπιση τη πανδημία. Αποτέλεσμα αυτού. σα δεν είναι στην Ιταλία, κοπελά, είναι σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, όχι στην Ιταλία. Αποτέλεσμα αυτού να μετράμε πάνω από χίλιου νοσούντε και κάθε ώρα ο αριθμό αυτό αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Φίλη μου, νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο, με ενημέρωσε πω 50% των κλινών είναι με νοσούντε από τον κορονοϊό και με χαοτικέ συνθήκε αντιμετώπιση. Μόλι προχθέ, η πολιτεία ανακοίνωσε ότι κλείνει ιδιωτικέ επιχειρήσει που αφορούν κοσμητικές και άλλες επιχειρήσεις. Εγώ ανήκω σε μια εταιρεία που ανήκει ε, στις επεμβατικές κλινικές κοσμητικής ιατρικής και αρνήθηκε αρχικώς να συμμορφωθεί. Να σας ενημερώσω ότι απέχουμε μακράν από το να παρέχουμε τη στοιχειώδη προφύλαξη από τη διασπορά του ιού. Εγώ είμαι ήμουν αδική νοσηλεύτρια του τμήματος, νοσηλεύτρια φιλιππουγραφία και μη έχοντας φροντίσει να μου βρουν αντικαταστάτη λόγω κόστους, ήρθα αντιμέτωποι με τη διοίκηση, οι οποίοι με κατονομάζουν και φίλοι. Εφτά χρόνια δεν έχω λείψει ούτε μια ημέρα. Εργάζομαι με πυρετό και λοιπά, δίχω ωράρια. Όχι, εφτή, αυτή... όχι, δέκα χρόνια λέει. Δέκα χρόνια, και τι είπα, 7? 10 Δέκα χρόνια δεν έχω λείψει ούτε μια μέρα. Εργάζομαι με πυρετό και λοιπά, δίχω ωράρια, δίχω σαφέ πρόγραμμα. Εννοεί ότι εργαζόσουνα μέχρι τώρα με πυρετό, δεν φαντάζομαι να έχει τώρα πυρετό. Η επαφή με του πελάτε, μια και είμαι υπεύθυνη και για την παραλαβή, γινόταν δίχω μέτρα προφύλαξη. Η κατάσταση της υγείας μου είναι ασύμβατη με το έργο που παράγω και ζω μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Μιλώντας με τον γιατρό μου, ενημερώθηκα πως εάν νοσήσω με τον κορονοϊό, το πιθανότερο είναι πως θα καταλήξω. Από όρια μιας γενετικής ασθένειας που έχω. Όταν το ανέφερα στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, η απάντηση που έλαβα ήταν ότι δεν πιστεύω ότι θα πεθάνω και ότι απλά θα νοσήσω βαριά ότι δεν δύναται να αναβαθμίσει τις συνθήκες καθαριότητας και απολύμασης γιατί θα πρέπει να αλλάξει συνεργείο και ότι η εταιρεία θα με προσέξει πλένοντας τα χέρια της και χρησιμοποιώντας αντισηπτικά. Επίσης ότι η πολιτεία τρελάθηκε και κλείνει τα σχολεία και δεν σκέφτεται το οικονομικό κόστος. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη μου και έθεσα τον εαυτό μου σε καραντίνα ανακοινώνοντα το απλά, γεγονός το οποίο εξέλαβα με μεγάλη δυσαρέσκεια. Θέλω να με πιστέψετε ότι πέρα από τη δική μου προστασία δεν θα συμμετείχα σε αυτό το φιάσκο ψεύτικων πρωτοκόλων ώστε να παραπλανήσω και να βλάψω άνθρωπο Και πολύ καλά θα έκανες, γιατί γνωρίζουμε σήμερα ότι μεταδίδεται και μέσω της αναπνοής και ζει στον αέρα για κάποιες ώρες, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μελετούν αυτό τον ιό, ο οποίος είναι καινούριο ιός, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα γι' αυτόν, μαθαίνουν όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολα μεταδοτικός από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Από την άλλη, οι πολίτε συνεχίζουν να βγαίνουν και να διασκεδάζουν στα μπαρ και λοιπά, μόνο τα σούπερ μάρκετ άδειασαν. Οι νέοι, εποφελούμενοι τη πληροφορία ότι ο ιό χτυπάει του κυριότερου και του ευπαθεί, δεν δείχνουν ψήγμα εν συνέστηση και πολιτισμού. Εγώ από την άλλη γνωρίζω ότι μια μέρα, πολύ πριν την παρέλευση του ιού, θα επιστρέψω στην κανονικότητα και για όλους τους προαναφερθέντες λόγους ενδέχεται να σημάνει και το τέλος μου. Δεν τολμώ να διεκδικήσω την ενσυναίσθηση των γύρω, απαιτώ όμω το σεβασμό. Δεν θυμώνω με την πανδημία. Θλίβομαι με, το, με αυτό το είδο ανθρώπων. Εγώ ξέρω σε ποια χώρα είναι φίλη, δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό σα. Είναι μια χώρα που τη θεωρούμε ότι είναι πολύ πολιτισμένη. Κι όμω. Οι ευπαθεί ομάδε είναι όλων των ηλικιών και είναι ζωέ. Αυτό ξαναπέστω. Οι ευπαθεί ομάδε είναι όλων των ηλικιών και είναι ζωέ. Κάθε παραβίαση της προφύλαξης μας ισοδυναμεί με δολοφονία. Η έπαρση είναι αυτοκαταστροφή. Και για όσους θεωρούν ότι είναι απέθαντοι, δυστυχώς δεν γνωρίζουν ότι έχουν ήδη πεθάνει. Δεν λογίζεται ζωή δίχως την αντίληψη της φθοράς και της φυσικής ανθρώπινης αδυναμίας. Άλλωστε, με αυτή τη γνώση λογίζεσαι άνθρωπος, από καρδιά σε ευχαριστώ. Είπα στη φίλη ότι θα κάνω το vlog και λέει χαίρομαι για την, για άμεση ανταπόκριση σας. Η κατάσταση εδώ έχει ξεφύγει. Λέει όμως ότι όπως και στην Ελλάδα δεν προχωρούσε κλείσιμο των κέντρων διασκέδασης, απλά κάνουν συστάσεις. Κάποιοι πολίτες λέει κυκλοφορούν με συμπτώματα στον δρόμο καμία συμμόρφωση. Τα γεμάτα. Επίσης δεν γνωρίζουν τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα και ούτε εδώ στην Κύπρο προφανώ γνωρίζουν τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα που σημαίνει κάποιος να, είναι, να έχει τον ιό χωρίς να έχει έρθει επαφή με, με κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα χαρώ να γίνει το vlog ως ελπίδα συμβολής στην ενσυναίσθηση που απαιτείται στις δύσκολες αυτές τις στιγμές έχω σκεφτεί να, γρα... να βρω και άλλα άτομα, ίσω και αρκετά νεότερα που ανήκουν στι ευπαθεί ομάδε. Δεν έχει ιδέα πόσο σε νιώθω. Επειδή γνωρίζω αρκετά πρόσωπα τα οποία είναι 15 χρονών, 20 χρονών, 25 χρονών και ανήκουν στι ευπαθεί ομάδε. Και έχουν τον ίδιο κίνδυνο που έχουν οι παππούδε και οι γυρεότεροι. Τον ίδιο κίνδυνο και οι μεγαλύτεροι. Είμαστε τα αδέρφια, τα παιδιά, οι φίλοι, ακόμη και οι γονείς όλων. Έχω σκεφτεί να ψάξω να βρω και άλλα πρόσωπα, ίσως και αρκετά νεότερα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ώστε να φτιάξουμε ένα post, να μας δουν, να μας αντιληφθούν. Είμαστε τα αδέρφια, τα παιδιά, οι φίλοι, ακόμη και οι γονείς όλων. Εργαζόμαστε σκληρά και είμαστε ενεργοί προσφέροντας την πολιτεία και στηρίζοντας τις οικογένειες μας. Είμαστε ζωντανοί σωματικά και πνευματικά, κυρίως πνευματικά μιας και ασταμάτητα διδασκόμαστε από την νόσο μας. Γράφουμε, τραγουδάμε, ονειρευόμαστε, νοιαζόμαστε, γιατί εμείς γνωρίζουμε το εύθραυστο της υγείας και νιώθουμε ευλογημένοι για την κάθε αχτίδα φωτός που αντικρίζουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε το ευπαθές κύμα που πρέπει να αποβληθεί. Συγχωρέστε με για το μακροσκελές email, έχω, έχετε την αγάπη μου. Και εσύ την αγάπη μου. Τι κοινωνία είμαστε. Τι άνθρωποι είμαστε. Δεν με νοιάζει για μένα. Δεν σε για τον άλλο. Δεν με νοιάζει για μένα. Με νοιάζει όμως για τον άλλο τον άνθρωπο ο οποίος εάν πάρει τον ιό κινδυνεύει. Και το ξαναλέω, ζούμε σε χώρες που δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Ένα τέτοιο emergency υγεία. Η πανδημία είναι μια α, κατάσταση που είναι... είναι απρόβλεπτη. Έχει 100 χρόνια να παρατηρηθεί από το 1918-1919 το μια τέτοια. Συνθήκη. Ξαναλέω ότι η ισπανική γρήπη ήταν πολύ πιο θανατηφόρα από τον κορονοϊό, όμως επειδή από αυτούς που θα νοσήσουν με συντηρητικούς υπολογισμούς ένα 5% θα χρειαστεί θεραπεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε ΜΕΘ. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα, ούτως ώστε να προφυλάξουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε από τη μετάδοση του ιού. Σας λέω, εγώ δεν έχω κάποιο σύμπτωμα. Ο γιος μου δεν έχει κάποιο σύμπτωμα. Καθόμαστε στο σπίτι, κάνουμε καραντίνα από μόνοι μας, για να μην είμαστε κομμάτι της αλυσίδας που μεταδίδει τον ιό άθελα μας, στην περίπτωση που έχουμε κολλήσει ήδη και δεν έχουμε διαγνωστεί ή έχουμε κολλήσει ήδη και δεν έχουμε συμπτώματα ή δεν έχουμε κολλήσει και αν βγαίναμε έξω να κυκλοφορούμε κανονικά θα κολλούσαμε. Ένα πρόσωπο από το σπίτι βγαίνει, το οποίο βγαίνει παίρνοντα ανάλογες ανάλογε προφυλάξει. Που οι ανάλογε προφυλάξει είναι προστασία των χεριών με αντισηπτικό, με συνεχή χρήση του αντισηπτικού όταν είσαι εκτό σπιτιού, χρήση τη μάσκα για αυτού που βήχουν, Κάποιοι έγραφαν στα σχόλια ότι ακόμα και αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος συμπτώματα, πρέπει να χρησιμοποιείς τη μάσκα για να μην κολλήσεις από το περιβάλλον. Νομίζω ότι οι απλές οι μάσκες αυτές που είναι και έλλειψη και όλα, ότι δεν κάνουν. Δεν κάνουν οι απλές οι μάσκες για να μην τον πάρει από τον αέρα. Ε, θα διαπερνά ο τα, το, το, το αυτό το υλικό που είναι μπροστά από τη μύτη και από το στόμα. Μπορούμε να τον πάρουμε και από τα μάτια, είπαμε τα σταγονίδια στο οποία βρίσκει το ιός και είναι στον αέρα να, να, έρθουν και στα μάτια μας. Είπαμε πάρα πολλές φορές ότι αν θα πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε έξω, βάζουμε αντισηπτικό στα χέρια μας, δεν αγγίζουμε τα χέρια μας, με τα χέρια μας τα μάτια μας, τη μύτη μας, το στόμα μας, γιατί μπορεί αγγίζοντας σε μια επιφάνεια Σκληρή επιφάνεια, όπω είναι μια γυάλινη επιφάνεια, μια ξύλινη επιφάνεια, να υπάρχει εκεί ο ιό, να τον πάρουμε στα χέρια μα και όταν μετά αγγίξουμε με τα χέρια μα το πρόσωπό μα, να το μεταφέρουμε στον οργανισμό μα. Το πρόσωπο από το σπίτι που βγαίνει εκτό σπιτιού από την οικογένεια, μόλι μπει μέσα, τα βάζει όλα τα ρούχα για πλήσιμο, ε, ψεκάζουμε με τι τα παπούτσια του, τέτοια πράγματα. Χωρί να είμαστε άρρωστοι. Δεν είμαστε άρρωστοι εδώ. Ενώ τουλάχιστον δεν είμαστε και να το γνωρίζουμε. Προσέχουμε όμω. Σα λέω, χθε το βράδυ κάναμε family intervention, κάναμε ολόκληρη ιστορία για να πείσουμε του γονεί μα να παραμένουν στο σπίτι. Και ο Παναγιώτη σήμερα μίλησε με τους δικούς του δικού του γονεί. Οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα αυτή τη συνθήκη. Ούτω ώστε να νοσήσουν όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι και αυτοί που θα νοσήσουν και θα χρειαστούν θεραπεία στι μονάδε εντατική θεραπεία να έχουν κλίνε να του βάλουν τόσο απλά. Είναι πάρα πολύ απλό. Το γεγονό ότι αρρωστάνε μόνο άνθρωποι που ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι σε ευπαθή ομάδα πληθυσμού λόγω ασθενειών, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε γαϊδούρια και θα... ανέσθητοι και θα κυκλοφοράμε στι παραλίε, στι καφετέρειε, θα κάνουμε τζόκινγκ, και θα περνάμε, πηγαίνουμε στα γυμναστήρια από εδώ από εκεί. Αυτά που βλέπω ότι γίνονται και στην Ελλάδα έχω δει φωτογραφίε και στην Κύπρο έχω ακούσει. Επίση για την Εκκλησία θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι θρήσκοι και θέλουν να πηγαίνουν Εκκλησία οφείλουν να συναισθανθούν και να σκεφτούν τι θα ήθελε ο Θεός από αυτούς. Θα ήθελε ο Θεός από αυτούς να γίνουν ε, ε, κομμάτι της αλυσίδας μετάδοσης του Ιού που μπορεί αυτοί οι ίδιοι που είναι θρήσκοι να μην πεθάνουν γιατί η υγεία τους είναι καλή, αλλά εκεί που θα το μεταφέρουν να υπάρξουν θάνατοι. Θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Σα ξαναλέω, η γνώμη μου είναι ότι τα, τα εθνικά συστήματα υγεία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά όπω είδαμε και από την επιστολή που διαβάσαμε και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, που ούτε πάει το μυαλό μα, ε, 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 δεν, δεν είναι σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν την πανδημία, και οφείλουμε εμεί οι ίδιοι οι πολίτε να πάρουμε την ευθύνη μα στα χέρια μα και πραγματικά να μείνουμε σπίτι μα και πραγματικά να αποφεύγουμε τι αχρίαστε εξόδου. Πραγματικά! Να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ ίδια, πριν τρει εβδομάδε, άκουγα από ανθρώπου οι οποίοι ε, ανησυχούσαν για τον ιό της ανησυχίε του και τι διασκέδαζα. Τώρα καταλαβαίνω ότι είχαν δίκιο. Χωρί να σημαίνει ότι είχαν δίκιο να μου τα πρίζουν κάθε τρει και λίγο, ξέρουν τι είναι. Είχαν δίκιο όμω, γιατί όντω ήταν πρωτού κηρύξει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία την κατάσταση πανδημία. Ήταν πρωτού έρθουν οι επιστήμονε να μα πούν τα καινούργια ευρήματα και όντω δεν είχαμε συνειδητοποιήσει εμεί το τι θα γινόταν. Και μα βρήκε στον ύπνο η πανδημία. Θυμάστε με το σεμινάριο που θα κάναμε σήμερα, Ότι ε, αποφασίσαμε, εμεί είχαμε αποφασίσει την Παρασκευή, την προηγούμενη, δηλαδή η Παρασκευή ήταν ε, 6 του Μάρτη, είχαμε αποφασίσει την Παρασκευή να ανακοινώσουμε τη Δευτέρα την αναβολή του συνεδρίου. Του σεμιναρίου που θα γινόταν σήμερα στην Αθήνα. Και ε, είπαμε να το ανακοινώσουμε τη Δευτέρα για να δούμε αν θα υπάρξουν και κάποια μέτρα από την κυβέρνηση και ώστε να συμμορφωθούμε και με αυτά. Ε, ήρθε την Κυριακή η απόφαση του Υπουργικού και μας δικαίωσε την, προ, την πρόνοια που είχαμε λάβει να το αναβάλουμε. Δεν, δεν αποφασιστήκε τη Δευτέρα το πρωί να αναβληθεί, είχε αποφασιστεί από την Παρασκευή. Περιμέναμε όμως τη Δευτέρα να ανοίξει η εταιρεία που διαχειρίζεται το συνέδριο, να στείλει τα email, να μιλήσει με τον κόσμο, να γίνει σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, Δύο εβδομάδε πρωτού αναβληθεί το συνέδριο, ούτε μου περνούσε από το μυαλό μου εμένα ότι έχουμε πανδημία στη, στον κόσμο και ήρθε στην Ευρώπη και κινδυνεύουμε. Τίποτα. Μόλι ήταν τα πρώτα κρούσματα στην Ιταλία, δεν το παίρναμε στα σοβαρά. Οι στατιστικέ που είχαμε στα χέρια μα, τα στοιχεία που είχαμε στα χέρια μα από τα. Από τα κρούσματα τα επιβεβαιωμένα στην Ασία και στην Ιταλία κλπ. ήταν πάρα πολύ ελλιπής. Τώρα που έχει περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουν ασχοληθεί πολύ περισσότεροι επιστήμονε στον πλανήτη και ασχολούνται εντατικά με τη μελέτη αυτού του ιού. Τώρα αναπαράγουν αυτόν τον ιό σε εργαστήρια, παρα, παρακολουθούν τι μεταλλάξει του, παρακολουθούν πόσο καιρό ζει, πώ κινείται, πόση ώρα παραμένει στον αέρα, πόση ώρα παραμένει στα, στα αντικείμενα κλπ. Τώρα γνωρίζουμε πάρα πολλέ πληροφορίε, πολύ περισσότερε από όσε γνωρίζαμε πριν τρει εβδομάδε και πολύ περισσότερε από όσε γνωρίζαμε πριν ένα μήνα και πολύ περισσότερε από όσε γνωρίζαμε πριν δύο μήνε. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε από του επιστήμονες είναι ότι οφείλουμε να μην κολλήσουμε τον ιό προτού βγει το εμβόλιο. Σε ένα με ένα μισή χρόνο θα βγει το εμβόλιο. Όταν βγει το εμβόλιο θα κάνουμε όλα να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να το κολλήσουμε εμείς που δεν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες και να κινδυνεύουμε να το μεταδώσουμε και σε ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρωτού βγει το εμβόλιο. Σοβαρά. Δεν υπάρχει λόγος. Παρεχτό είναι από εκείνε τι στιγμέ που χρειάζεται να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ηλικιωδώ, να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν μα νοιάζει τι θα γίνει, να διακομωδούμε τα πράγματα και να δούμε την ανθρώπινη ευθύνη μα. Πριν 100 χρόνια, με την Ισπανική γρήπη, πέθανα. Με πολύ συντηρητικού υπολογισμού, 40 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Με λιγότερου συντηρητικού υπολογισμού, 50 μέχρι 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει πανδημία. Είμαστε στην αρχή της πανδημίας, χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα εάν το θελήσουμε και προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε τα ευάλωτα μέλη του, του, της κοινωνίας μας από την έκθεση του στον ιό. Σοβαρά, δεν έχουμε όλοι τα τρακοσάρια για να πηγαίνουμε να κάνουμε τα τεστ που κάνουν οι διάσημοι και βγαίνουν θετικοί στον κορονοϊό και ξέρουν ότι έχουν κορονοϊό και, προς, και, καλά κάνουν και μένουν στο σπίτι και καλά κάνουν και μιλούν δημοσίω και λένε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν, εγώ το εκτίμησα πάρα πολύ ότι άνθρωποι επώνυμοι βγήκαν και είπαν ναι, έχω κολλήσει κορονοϊό γιατί βοηθάνε και στην απαλήφη του στίγματος. Όμως αυτό στο οποίο χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο επικεντρωμένοι είναι στο ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ευχαίρεια να πάνε από μόνοι τους σε ένα ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο προφανώς να κάνουν την εξέταση. Οι υπόλοιποι δεν την έχουν. Άρα χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ. Η κυρία Μπόμπα που είπε ότι κόλλησε τον το ιό, τον κόλλησε. Λέω ότι την είχαν πάει σε ένα θέρετρο που είχαν πάει και ήταν μια παρέα που δεν ήταν κανένα συμπτωματικό. Και μετά από λίγο καιρό βρέθηκε κάποιο συμπτωματικό. Το, το κόλλησε σε ώρα ψυχαγωγία, σε ώρα, ώρα διασκέδαση. Το κάνει επίτηδε η γυναίκα. Το κάνει το προηγούμενη Κυριακή, που την προηγούμενη Κυριακή ακόμη δεν είχαν, δεν είχαν βγει τα μέτρα για να μην βγαίνουμε με μεγάλε ομάδε κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, γελάσατε <laughs> με το μαγειά μου, το είδατε. Το είδατε. <laughs> Η κίτρινη <laughs> είναι σαν να φορώ μάσκα. Είχαμε. Σοβαρά, επειδή ήθελα να το κάνω αυτό και να το ανεβάσω ώστε να είναι ζωντανή μετάδοση και να μιλήσουμε και στα σχόλια, γι' αυτό το λόγο δεν ξε... ξεβάφτηκα να ξαναβαφτώ, να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, δεν θέλω να σα τρομοκρατώ. Θέλω να μα κρατήσω σε επαγρύπνηση. Γιατί δεν είμαι εγώ και εσύ που κινδυνεύει. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουν οι γονεί μα. Κινδυνεύουν αγαπημένα μα πρόσωπα νεαρά σε ηλικία που λόγω χρόνου να στενιώνει ομάδες. είναι ευάλωτε ομάδε. Είναι ζωέ αυτέ. Και τελειώνω ξαναδιαβάζοντα το τελευταίο κομμάτι του email τη φίλη, το οποίο είναι εξαιρετικό. Έχω σκεφτεί να ψάξω και να βρω και άλλα άτομα, ίσω και αρκετά νεότερα, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ώστε να φτιάξουμε ένα post, να μας δουν, να μας αντιληφθούν. Είμαστε τα αδέρφια, τα παιδιά, οι φίλοι, ακόμη και οι γονείς όλων. Εργαζόμαστε σκληρά και είμαστε ενεργοί προσφέροντας την πολιτεία και στηρίζοντας τις οικογένειες μας. Είμαστε ζωντανοί σωματικά και πνευματικά. Κυρίως πνευματικά, μιας και ασταμάτητα διδασκόμαστε από την νόσο μας. Γράφουμε, τραγουδάμε, ονειρευόμαστε, νοιαζόμαστε. Γιατί εμεί γνωρίζουμε το έφθραυστο τη υγεία και νιώθουμε ευλογημένοι για την κάθε ακτίδα φωτό που αντικρίζουμε. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε το ευπαθέ κύημα που πρέπει να αποβληθεί. Συγχωρέστε με για το μακρό μισή και λεσή, έχετε την αγάπη μου. Επίση, να σα πω για τη δικιά μου υγεία ότι μπορεί να είμαι 45 ετών και να έχω τη διάγνωση διαβήτη τύπου Β σε αρχικά στάδια εκείνη σου λέω αντίσταση, του αυτοάνωσου, του νοσήματο, λίχεν πλάνου και του κλινικού υποθυριωτισμού. Mm. Όμω, επειδή παίρνω σωστά τα φάρμακα μου και επειδή κάνω με τηρώ με θρησκευτική ευλάβεια τι οδηγίε του γιατρού μου όσον αφορά στη διατροφή και την άσκηση κλπ., είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Οι τελευταίε αναλύσει που έχω κάνει. Ήταν, πρέπει να ήταν πριν δύο μήνες, τρεις μήνες και μου είπε ο γιατρό έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι υγιέστα τι αναλύσει μου. Θα μπορούσε τι ίδιε αναλύσει να έχει και ένα άνθρωπο που δεν έχει κανένα πρόβλημα υγεία και είναι σε ηλικία 20 ετών. Άρα μην ανησυχείτε για μένα. Ακόμη και αν νοσήσω, δεν είμαι ευπαθή ομάδα. Μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Πολύ πλάκα θα κάνω. Θα κάνω βίντεο συνεχώ. Η, κορο... η κοροναϊσμένη. Δεν θέλω να κολλήσω, αλλά αν κολλήσω, θα το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη αισιοδοξία όπω αντιμετωπίζουμε όλα τα πράγματα. Shit happens, είπαμε αλλά η ψυχολογική προσπάθεια είναι not to spread shit happens but no need to spread around mm? yes